και εισέτει πολλά, γεμάτα υγεία, χαρά, ευτυχία, ευδαιμονία, αυθονία. Ευτυχισμένο το 2023. Καλώς ήρθατε. Είμαι η κυρία Πέτσα Ιωάννα, ποιήτρια, ηθοποιός, ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων και φορός του. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με ένα τραγούδι της κυρίας, μάλλον με δύο τραγούδια της κυρίας Νεφέλης Ευδοκίας και του μαέστρου μας, στα πλήκτρα, ο κύριος Παντελής Γούσας. Καλησπέρα. Καλή απόλαυση. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε όμορφα. Πάμε, μαέστρο. Πάσα στιγμή ανατρέπονται, αλλά εμείς δεν το βάζουμε ποτέ κάτω και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το απόγευμα αυτό θα είναι μοναδικό. Ξέρετε, είναι το πρώτο απόγευμα εδώ στο μικρό θεατράκι μας που κάνουμε μια τέτοια πολιτιστική δραστηριότητα η οποία είναι και πολύ σκυρής. Έχουμε τραγούδι, έχουμε εσάς τους παραμυθάδες, όλοι εν δράση, περιμένουμε να καμαρώσουμε. Δεν μας πτωεί τίποτα, πραγματικά. Σας καλωσο... δεν θα τραγουδήσω όμως, μαέστρο. Θα το θέλαμε όμως. Κάποια άλλη στιγμή, με τον Παντελή εδώ είμαι σίγουρη. Λοιπόν, σας καλωσορίζω πολύ απλά. Πραγματικά, δεν ξέρω τι είναι πιο πραγματικό από ένα παραμύθι, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγάλους. Αλλά μη θέλοντας να πω οτιδήποτε, περιμένω να ακούσω από εσάς, τους καθήλυνα αρμοδίους, πώς φαντάζεστε, πώς ονειρεύεστε και πώς φτιάχνετε πραγματικότητες για ανθρώπους μικρούς που γίνονται ικανοί και άξιοι μεγάλοι μέσα από τα παραμύθια σας. Να είστε όλοι καλά. Ξέρετε, η δημιουργία μας εξητάρει εμάς εδώ στο Δήμο Περιστερίου, το έλεγα και στον Παντελή και στην Εφέλη και σε όλους και πραγματικά περιμένουμε, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα να έχουμε δραστηριότητες τέτοιου είδους. Σας θαυμάζω εγώ προσωπικά, να ξέρετε. Εκτός από τις κυρίες που είναι γνωστές, φίλες, η Στέλλα εδώ πέρα είναι και συνεργάτηδα στο Δήμο, η Νίκη, μοναδική φίλη και όλες εσείς, να ξέρετε ότι έχω ένα ιδιαίτερο καμάρι, γιατί είμαι προσκεκλημένη σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά σε όλους. Παιδομάζομαι. Θέλω να σου
πώς θα κοιτάς. Εγώ στα νιάτα που ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα, αρκεί να ήσουνα εκεί. Καρδιά μου, αγάπη μου γλυκιά, μας πήραν όλα μας τα χρήματα, αλλά μας έμεινε η ροκιά. Σε βλέπει απ' το πάλι και έλεγα γελάει, και σήμερα τα αγρία ξεγελάει που ήρθανε να διώξουν τα ημέρα. Θέλω να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και θα στο χρωστάω. Ό,τι μου ζητάς είναι έρωτας. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, ό,τι αγαπούσα τα αποθέω, αρκεί να ήσουνα εκεί. Καρδιά μου, αγάπη μου γλυκιά, μας φάγαν όλα μας τα χρήματα, αλλά μας έμεινε η ροκιά. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα παραμύθι της αγαπημένης μας, πάνω απ' όλα παραμυθούς, κυρίας Νίκη Ρεπάνη. Η Νίκη Ρεπάνη γεννήθηκε στο Μόλο Φθιώτιδας, έχει πτυχίο νοσηλευτικής, συμμετέχει σε ανθολογίες ποιημάτων και παραμυθιών. Τα βιβλία της «Δροσοσταλίδες της ψυχής μου» από τις εκδόσεις Όστρια το 2017, επίσημη αγαπημένη εκδόσεις Αρναούτης το 2017 και επίσημη αγαπημένη μεγάλη στις επιτυχίες της Τυχουργού σε αυτοέκδοση και το ημερολόγιο ενός ναυτικού από τις εκδόσεις Όστρια το 2021. Το 2017 το ποίημά της «Γυναίκα, μάνα ουρανός» τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο ποίησης στον έκτο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης με ελεύθερο θέμα της αμφικτιονίας ελληνισμού. Το 2018 το ποίημά της «Ειρήνη» πήρε το βραβείο «Αντίμαχος» στον 7ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης της αμφικτιονίας ελληνισμού. Είναι μέλος της ΠΕΛ, δηλαδή της Πανελληνίου Ένωσης Λογοτεχνών. Είναι επίσης μέλος του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, μέλος του Λίνου και της παρέας των ποιητών της πόλης του Περιστερίου. Η κυρία ηθοποιός Δέσποινα Χάλαρη, η οποία ήταν και στην θεατρική ομάδα του κυρίου Βαρούχα, θα μας πει το παραμύθι της κυρίας Ρεπάνη, «Το μικρό αστέρι». Λοιπόν, αυτό το κείμενο είναι αφιερωμένο στη σχέση μου. Ας ξεκινήσω. Το μικρό αστέρι. Ήταν κάποτε ένα αγόρι και σε ένα χορό, παραμονή πρωτοχρονιάς,
γνώρισε ένα κορίτσι. Ήταν πολύ όμορφη. Λεπτεπίλεπτη και αέρινη. Σαν από τα σέα βγαλμένη από κάποιο παραμύθι. Σαν μπαλαρίνα χόρευε. Στροβιλιζόταν, έκανε φιγούρες. Μαγεύτηκε το αγόρι που ήταν εξίσου όμορφο. Το κορίτσι τον είδε πώς την κοιτούσε. Ένιωσε ένα σκύρτημα. Το πλησίασε χορεύοντας. Έβγαλε ένα στέρι που είχε καρφωμένο στα μαλλιά του. Του το έδωσε και του είπε: «Λένε πως το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς, ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας αληθινά, αν το ζητήσει με την καρδιά του, γίνεται αστέρι και καρφώνεται ψηλά στον ουρανό. Και από εκεί ψηλά τον φωτίζει μέχρι να πραγματοποιηθεί η ευχή του. Κατόπιν χάθηκε μέσα στον κόσμο. Το αγόρι ξαφνιάστηκε και έμεινε με το αστέρι στα χέρια. Όμως σχεδόν αμέσως στα μάτια του γυρνούσαν ένα γύρο την αίθουσα, ψάχνοντας να τη βρουν, μα δεν την ξαναείδε. Όλο το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς, χαρούμενοι όλοι, έκαναν ευχές και τα αστέρια τους στόλιζαν τον ουρανό με λάμψη και όμορφα χρώματα. Μόνο ένα αστέρι απόμενε μέχρι την τελευταία στιγμή. Περίμενε πως θα ακολουθούσε τάρα στο φωτεινό στερέωμα. Τι κρίμα. Δεν έγινε. Και το αγόρι γίνησε λυπημένο στο σπίτι του. Πολύ λυπημένο, γιατί η καρδιά του ήθελε να πει στο κορίτσι ότι το αγαπούσε πολύ. Ότι την ήθελε στη ζωή του να ζήσουν όμορφα μαζί. Το αγόρι γύρισε λυπημένο στο σπίτι του. Πολύ λυπημένο, γιατί η καρδιά του ήθελε να πει στο κορίτσι ότι αγάπησε πολύ, ότι την ήθελε στη ζωή του. Να ζήσουν όμορφα μαζί, μα δεν μπόρεσε. Δεν έβρισκε τα λόγια. Έχασε την κατάλληλη στιγμή να του το πει. Έχασε το θάρρος του. Δίλιασε. Και έτσι τη στιγμή πέρασε. Η ευχή δεν υπόθηκε. Το αστεράκι έχασε την λάμψη του και σιγά σιγά απόμεινε ένα όμορφο στολίδι. Το έβαζαν κάθε χρόνο στην κορυφή του δέντρου. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλιζαν. Μέχρι που πέρασαν τα χρόνια. Γέρασε το αγόρι και δεν είχε πια διάθεση να στολίσει το δέντρο. Ούτε μπορούσε να φτάσει ψηλά και να καρφώσει το αστέρι στο πιο ψηλό κλαδί. Είχε άλλωστε ξεχάσει πως υπήρχαν στολίδια στο σπίτι. Καθώς παιδιά δεν υπήρχαν, αφού δεν παντρεύτηκε ποτέ. Κάποια στιγμή νοστάλγησε να ξαναδεί παλιές φωτογραφίες, καταχωνιασμένες κάπου. Πού να ήταν άραγε. Άρχισε να ψάχνει ντουλάπες, σιρτάρια, να ανοίγει κούτες, ώσπου μια κούτα έπεσε στο πάτωμα και ξεχύθηκαν στο λίδι ένα σωρό. Πολύχρωμες μπάλες, γυρλάντες, δεσμίδες με φώτα, τι κακό. Ποιος θα τα μάζευε τώρα. Και ξαφνικά, να εκεί, παραχωμένο μέσα στα στολίδια. Αμυδρά ξεχώριζε κάτι. Κάτι που κάποτε ίσως έχει πιότερη λάμψη, μα τώρα ήταν θαμπό. Ήταν το μικρό αστέρι. Γονάτισε ο γέρος, το πήρε και το έκλεισε στην αγκαλιά του. Και πόσο παράξενο. Νιώθησαν τα μάγουλά του από τα δάκρυα και... από τα δάκρυα που αυτόν έτρεξαν και... θυμήθηκε. Θυμήθηκε εκείνο το κορίτσι. Τι όμορφη που ήταν με το αστέρι στα μαλλιά. Σαν την έβλεπε τώρα μπροστά του με το παιδιάστικό της χαμόγελο, με το όμορφο φόρεμα, πόσο ωραία χόρευε. Άπλωσε το χέρι και νόμιζε ότι θα την αγγίξει, μα η οπτασία χάθηκε. Του φάνηκε σαν να πέταξε από το ανοιχτό παράθυρο στη νύχτα και όπως άπλωσε το χέρι του έξω από το παράθυρο, να την κρατήσει ακόμα λίγο. Του γλίστασε το αστέρι και έπεσε στο δρόμο. Τι κρύα και άγρια νύχτα σκέφτηκε. Και τώρα, πώς θα το έβρισκε να το βάλει πίσω στην δεστασιά που ήταν φυλαγμένο τόσα χρόνια. Κοίταξε έξω από το παράθυρο,
ζήγε στην απόσταση. Σκεφτόταν να βγει να το ψάξει, μα εκείνη τη στιγμή γέλια ακούστηκαν. Μια παρέα παιδιών πλησίαζε. Ένα παιδικό χέρι πήρε το αστέρι, το κοίταξε έκπλωτο και χαρούμενο το έδειξε στους φίλους του και ξεφώνησε: «Κοιτάξτε πόσο όμορφο και λαμπερό είναι. Θα το χαρίσω το κορίτσι μου. Πού θα βρω πιο όμορφο δώρο και εκείνη που λατρεύω?» Ο καλός μας γεράκος χάρηκε και σκέφτηκε πως καλύτερα έτσι θα ήταν, να το κρατήσουν δύο παιδιά που αγαπιούνται. Πραγματικά, το αστεράκι είχε ξαναβρει τη λάμψη του. Μια υπέροχη λάμψη που... υπέροχη λάμψη τόσο έντονη και όμορφη που φώτισε τη σκοτεινή νύχτα. Ήταν η λάμψη της αγάπης. Να πω εδώ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι το πρώτο παραμύθι που έγραψα και ήταν μια παραμονή πρωτοχρονιάς σαν νοσηλεύτρια που είμαι δίπλα στον ασθενή μου. Έξω κοιτάζαμε τα δεκαλικά. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά. Θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο παραμύθι της κυρίας Ρεπάνη, «Το σκιουράκι και ο καλικάτζαρος». Θα το διαβάσει ο κύριος Βαλέριο Νατσκέμπια. Καλησπέρα σε όλους. Το σκιουράκι και ο καλικάντζαρος, της Νίκης Ρεπάνη. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα δάσος μακρινό, έπεφτε χιόνι, πολύ χιόνι. Το δάσος ήταν ένα όμορφο δάσος, γεμάτο πεύκα και κυπαρίσια. Εκεί που τελείωνε, ξεκινούσαν τα σπίτια ενός μικρού χωριού. Μικρά σπίτια, χτισμένα με πέτρα. Από τις καμινάδες των σπιτιών έβγαινε καπνός και μυρωδιές απλώνονταν από τα όμορφα γλυκά. Παραμονές Χριστουγέννων. Οι άνθρωποι γιόρταζαν, φορούσαν τα καλά τους. Μαζεύονταν η κάθε οικογένεια σε ένα σπίτι. Παππούς, γιαγιά, γιος, εγγονός. Φτωχικά τα γεύματα, μα η ζεστασιά της αγάπης πλούσια αγκάλιαζε τις ψυχές. Πολλές φορές, όταν το χιόνι ήταν πυκνό και σκέπαζε τα πάντα, κατέβαιναν στο χωριό ζώα του δάσους, ψάχνοντας λίγη τροφή, όπως σκίουρους και λάφια. Οι χωρικοί τα τάιζαν με σπόρους και ψωμί. Ένα σκιουράκι άκουσε ένα παράξενο όμορφο ήχο που ερχόταν από ένα ανοιχτό παράθυρο. Άρχισε να τρέχει πάνω στα κλαριά των δέντρων. Σταματούσε, κοίταζε αριστερά, δεξιά, να καταλάβει από πού ερχόταν ο ήχος και στο τέλος πήδηξε σε μία στέγη και έφτασε στο παράθυρο της σοφίτας που υπήρχε εκεί. Κοίταξε προσεκτικά και κάπως περίεργα από το παράθυρο και είδε ένα μικρό αγόρι. Το αγόρι κρατούσε στα χέρια του ένα μικρό καλάμι με πολλές τρύπες. Το έβαζε στο στόμα του και έπαιζε πολύ ωραία μουσική. Τόσο πολύ του άρεσε του μικρού σκίουρου που ξέχασε το φαΐ και το χιόνι. Κουλουριάστηκε μέσα στη χνουδωτή ουρά του και ακούγοντας έτσι αποκοιμήθηκε. Κάποια στιγμή το αγόρι σταμάτησε να παίζει. Σηκώθηκε λοιπόν να κλείσει το παράθυρο. Το χιόνι είχε σταματήσει να πέφτει και μέσα στη νύχτα φαίνονταν καθαρά όλα τα αστέρια του ουρανού. Το παιδί, κοιτάζοντας τα αστέρια, ψιθύρισε. «Εσείς, εκεί ψηλά, που βλέπετε τα πάντα, φωτίστε και το δρόμο του παπά μου που είναι ναυτικός κάπου μακριά, να μπορέσει να γυρίσει πίσω. Είπε πως δουλεύει για να μου φέρει το πιο όμορφο δώρο. Μα εγώ το μόνο που θέλω είναι να τον έχω κοντά μου. Να μπορώ να τον φιλάω, να με χαϊδεύει στα μαλλιά και να χάνομαι στη μεγάλη ζεστή αγκαλιά του». Ύστερα πήγε να σκουπίσει με τα χεράκια του το χιόνι από το περβάζι και να κλείσει το παράθυρο. Μα άγγιξε το σκιουράκι. «Ω, τι είναι τούτο?» αναρωτήθηκε. Μαζεύτηκε πιο κοντά στο παράθυρο. Άγγιξε ξανά αυτό που βρήκε πριν και κατάλαβε από το τρίχωμά του ότι ήταν ένα ζωάκι. «Ένα σκίουρος», σκέφτηκε. «Σίγουρα θα πεινάει». Πήγε στο μικρό τραπέζι του. Πήρε λίγα ψίχουλα ψωμιού και ξαναγύρισε στο παράθυρο. Χάιδεψε το σκιουράκι λέγοντας: «Έλα μικρέ μου φίλε, ξύπνα, θα κρυώσεις». Το σκιουράκι άνοιξε με κόπο τα μάτια του και όπως είδε το παιδί να το κοιτάζει από τόσο κοντά, τρόμαξε και έπεσε κάτω από τη στέγη. Όμως ξαφνικά κρύωνε πολύ
και η μυρωδιά του ψωμιού το έκανε να το ξανασκεφτεί. Έτσι έτρεξε γρήγορα πάλι κοντά στο παράθυρο. Ο μικρός δεν το είχε κλείσει ακόμα. Ο Σκύουρος πλησίασε δισταχτικά στην αρχή, μα αφού δεν μυρίστηκε κίνδυνο, πλησίασε το χέρι του παιδιού, το έπιασε με τα χεράκια του και έφαγε λέμαργα τα ψίχουλα που του έδωσε. Από τότε, κάθε βράδυ, ο μικρός μας Σκύουρος πήγαινε στη σοφίτα του αγοριού. Έγιναν φίλοι, αυτοκόλλητοι. Ο μικρός του έλεγε τα παράπονά του και τη μεγάλη αγάπη για τον μπαμπά του, που έλειπε μακριά γιατί δούλευε. Ο Σκύουρος τον άκουγε και καταλάβαινε ότι το παιδί ένιωθε στενοχωρημένο. Σκεφτόταν τι μπορούσε να κάνει για να τον βοηθήσει και να ανταποδώσει έτσι τη ζεστασιά που του χάριζε. Κάποια μέρα στο δάσος ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος και ύστερα άλλη, πιο μικρή και κάποια άναρθρα σφυρίγματα. Όλοι οι σκιούροι και τα άλλα ζώα μαζεύτηκαν σε μια μεριά και κοιτούσαν παραξενεμένα. Προσπαθούσαν να καταλάβουν από πού έρχονταν αυτοί οι θόρυβοι. Τότε εμφανίστηκε τρέχοντας ένας λαγός και όπως ήρθε κοντά φώναξε λαχανιασμένος και είπε «Ήρθαν οι καλικάντζαροι». Τους άκουσαν να λένε πως θα πάνε ο καθένας σε κάθε χωριό και θα πειράζουν τους ανθρώπους. Σχεδιάζουν να κάνουν πολλές καταλιές. «Ω, αυτό είναι πολύ κακό», είπε το ελάφι. «Ναι, ναι», συνέχισε ο λαγός. «Τους άκουσαν να λένε στον καλικάντζαρο πως όποιος πάει στο δικό μας χωριό θα πρέπει να πειράξει το πιο αθώο παιδί που θα βρει. «Θα βρει το μικρό αγόρι», είπε ο Σκιούρος. «Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Μας αγαπάνε, μας δίνουν τροφή. Είναι καλοί μαζί μας», είπε το ελάφι. Μα ο μικρός Σκύουρος είχε φύγει ήδη. Έτρεχε να προλάβει. Νύχτωσε πάλι. Νυχτώνει νωρίς το χειμώνα. Το κρύο γίνεται πιο τσουχτερό. Οι άνθρωποι είχαν μαζευτεί στα σπίτια τους. Είχαν ανάψει άλλος ξυλόσωμα, άλλος δάκι. Τα ζώα κουνιασμένα μέσα στις τάνες. Εκεί στην άκρη του δάσους. Πάνω σε ένα δέντρο, δύο μάτια ορθάνυχτα παραμόνευαν μέσα στα κλαριά. Δύο αυτιά ανοιχτά άκουγαν όλες τις συζητήσεις. Μια μύτη ρουθούνιζε ψάχνοντας στον αέρα που θα μυρίσει φόβο και λύπη. Το χωριό ήταν πολύ ήσυχο. Ο καλικάντζαρος κατσούφιασε. Γύρισε να φύγει. Σκέφτηκε πως θα έχανε την ώρα του αν έμενε κι άλλο εδώ. Ήταν όλοι μουνιασμένοι. Δεν μπορούσε να τους πειράξει κανένας. Όμως εκείνη τη στιγμή που έπεφταν όλοι για ύπνο, το μικρό αγόρι άρχισε να παίζει τη μουσική του. Ήταν μια θλιμμένη μουσική που έβγαζε όλο το πόνο του αγοριού, όλο το παράπονο. Ο καλικάντζαρος γέλασε και έτριψε τα χέρια του με χαρά. «Τώρα, μικρέ μου, θα παίξουμε», είπε και έτρεξε γρήγορα και ανέβηκε σε ένα δέντρο κοντά στο παράθυρο του παιδιού. Άκουσε την προσευχή που έλεγε όπως κάθε βράδυ στα άστρα και σκέφτηκε κάτι να κάνει με το πονηρό μυαλό του. Το σκιουράκι, σαν έφτασε στο παράθυρο του μικρού, το βρήκε κλειστό. Σφιστό το φως. Κοίταξε καλύτερα μέσα στο σκοτάδι και διέκρινε το μικρό να κοιμάται κουκουλωμένο στα σκεπάσματά του. «Εντάξει», σκέφτηκε, «όλα καλά. Μπορεί να έκανα και λάθος». Δεν μπορούσε να δει το γράμμα που ήταν ριγμένο κάτω από την πόρτα του σπιτιού. Το πρωί ξύπνησε πρώτη η μητέρα του αγοριού. Όπως άνοιξε την πόρτα για να μπει καθαρός αέρας και να ξεκινήσει τις δουλειές της, είδε το γράμμα και το πήρε στα χέρια της. Μα εκείνη τη στιγμή το σκιουράκι πήδηξε, της το άρπαξε από τα χέρια και εξαφανίστηκε στο δάσος. «Τι χαρτίνα ήταν αυτό», σκέφτηκε η γυναίκα. «Θα παράπεσε από το γιο μου», μονολόγησε και συνέχισε τις δουλειές της. Ο καλικάντζαρος που παρακολουθούσε στη σκηνή έσκασε από το κακό του. Βρήκαν λίγες τούφες από το άγριο δέρμα του πάνω στα δέντρα. Ο Σκύουρος έτρεξε και βρήκε το ελάφι. Του έδειξε το γράμμα και του είπε ότι το είχε αφήσει ο καλικάντζαρος. Και οι δυο μαζί πήγαν και βρήκαν τον λαγό, που ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να διαβάσει το γράμμα. Του εξήγησαν τι έγινε και ο λαγός άρχισε να διαβάζει. «Πολλοί λυπούμαστε, αλλά πρέπει να σας πληροφορήσουμε πως ο άντρας σας έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο στο οποίο δούλευε έπεσε σε τρικυμία και βυθίστηκε». «Πάλι καλά που πρόλαβες να μην το διαβάσουν. Μπράβο», είπαν στο σκιουράκι και εκείνο ένιωσε πολύ χαρούμενο που μπόρεσε να βοηθήσει το φίλο του. Το βράδυ έτρεξε να βρει το παιδί, μα το παράθυρο της σοφίτας ήταν κλειστό.
αφού κράστηκε λίγο περισσότερο και άκουγε γέλια, πολλά γέλια και χαρές μέσα από το σπίτι. Τότε κατέβηκε και κοίταξε από το παράθυρο κάτω της κουζίνας. Γιορτή γινόταν μέσα. Γέλια, μουσική, χορός. Το αγόρι ήταν κοντά στο τζάκι, στην αγκαλιά ένας μεγαλόσωμου άντρα και φώτιζε η ευτυχία στο πρόσωπό του. Το σκιουράκι κατάλαβε. Είχε γυρίσει ο μπαμπάς του. Έτριψε τα χέρια του με χαρά και έφυγε μέσα στο δάσος. Ένιωθε χορτασμένο. Από τότε και κάθε βράδυ πήγαινε πάντα στη σοφίτα του παιδιού και εκείνο το τάιζε και του έλεγε τα νέα του. Λένε πως σε εκείνο το χωριό δεν ξαναπάτησαν καλικάτζαροι. Το προστατεύουν τα σκιουράκια. Οι κάτοικοι περνούν ευτυχισμένοι τις γιορτές. Νίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αποσπασματικά, γιατί είναι μεγάλο το παραμύθι. Θα συνεχίσουμε τώρα με λίγη μουσική. Το κραγιόν διορθώνω
φάμα, λίγη μάσκαρα μαύρη, αδιάβροχα όλα, η βροδός το δάκρυ. Είχα πάρει τους δρόμους κάπου να βρω γαλήνη, βρήκα μόνο τον πόνο συγγραφέων εδώ, βρίσκονται πίσω όποιος θέλει να αγοράσει. Θα γίνει μία λαχιοφόρος κλήρωση και θα κληρωθούν κάποια παραμύθια. Και αυτό, θα συνεχίσω λοιπόν τώρα με την κυρία που κάθεται στα δεξιά μου, είναι η κυρία Στέλλα Δεναξά. Η κυρία Δεναξά γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει μικρασιατική και κυκλαδίτικη καταγωγή, έχει πτυχίο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων, είναι μέλος της UNESCO, του Λόγου και της Τέχνης. Από μικρή ηλικία έγραφε ποίηματα. Το 1996 βραβεύτηκε το ποίημά της «Φθινόπωρο», μεταφρασμένο στα γαλλικά, σε μια συλλογή ποίημάτων του Πανεπιστημίου Βρυξελών της Μονς. Δύο παραμύθια της, το «Ζω παραπονεμένο παντελονάκι» και το «Μη φοβάσαι σπιρτούλα», εκδόθηκαν στη συλλογική έκδοση παραμυθιών του εκδοτικού οίκου «Συμπαντικές διαδρομές» με τίτλο «Δώσε κλότσο να γυρίσει». Το 2017 εκδόθηκε το παραμύθι της «Το ταξίδι της Νεφέλης». Και τώρα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, μάλλον ένα μικρό παραμύθι, άμα το βρω, το βρήκα. Λοιπόν, είναι της κυρίας Δεναξά και λέγεται «Η διάσημη βελόνα». «Πρόσεχε, μανούλα», λέει η Αλίκη κοιτάζοντας τη μαμά της που είναι ανεβασμένη στη σκάλα και προσπαθεί να ανέβει στο πατάρι. «Μην ανησυχείς», της απάντησε εκείνη. «Προσέχω». Και δίνοντας μια όθηση με τα χέρια της, μπαίνει στο πατάρι. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και φέτος και εκεί μέσα σε κατοικούτες βρισκόντουσαν όλα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, αχα, να τα. Στη γωνιά, στο βάθος, στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και δίπλα τα στολίδια του. Τη στιγμή όμως που πάει να τραβήξει την πρώτη κούτα, ακούει ένα «αψι». Μα από πού ακούστηκε αυτό? Το πατάρι είναι γεμάτο πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό τριγύρω. Και ξανά, αψι. Κοιτάζει γύροντας, προσπαθώντας να καταλάβει από πού ακούστηκαν τα φρενερίσματα. Μα μήπως μέσα από εκείνο το μπαουλάκι. Ακριβώς μπροστά από τα στερλίδια βρισκόταν ένα μικρό ξύλινο μπαουλάκι που της το είχε χαρίσει η γιαγιά της.
Το είχε φτιάξει ο παππούς της που ήταν μαραγκός και εξωτερικά το είχε βάψει η ίδια η γιαγιά της. Είχε ζωγραφίσει 1000 λουλούδια με ζωντανά χαρούμενα χρώματα. Εκεί λοιπόν έβαζε τα ραφτικά της. Κλωστές, βελόνες, μαλλιά. Και όταν πια η γιαγιά της δεν έβλεπε καλά, το χάρισε στην αγαπημένη της εγγονή, τη Μαρία. Η Μαρία όμως δεν είχε κανένα ταλέντο στα ραψίματα και στα κεντήματα. «Να είναι καλά οι μοδίστρες», έλεγε όταν κάποιο ρούχο χρειαζόταν ράψιμο. Μάταια είχε προσπαθήσει η μητέρα της να της μάθει να ράβει. Έτσι, το μπουαουλάκι της γιαγιάς είχε τοποθετηθεί εκεί ψηλά, σαν μια ανάμνηση καλά φυλαγμένη στο βάθος του παταριού. Το ανοίγει και τι να δει. Μια βελόνα που ήταν καρφιτσωμένη πάνω σε μια κουβαρίστρα, φτερνιζόταν για τρίτη φορά μπροστά στα ορθάνυχτα και έκπληκτα μάτια της Μαρίας. «Συγγνώμη, μα σηκώθηκε σκόνη ξαφνικά και ξέρετε, αν και πού να ξέρετε τώρα που το ξανασκέφτομαι, είμαι αλλεργική στη σκόνη», ακούστηκε να της λέει. «Μάλλον κάτι κουνήσατε». «Μα», ξεκίνησε η Μαρία με τα μάτια της ακόμα ορθάνυχτα. «Μιλάς». «Ασφαλώς και μιλάω», απάντησε η βελόνα φανερά προσβεβλημένη από το σχόλιο. «Όλες οι βελόνες μιλάμε, όλες οι βελόνες μιλάμε». «Τα βελονικά, βέβαια», συνέχισε, αλλάζοντας λιγάκι το ύφος της. «Οι άνθρωποι δεν μας ακούνε, εκτός από κάποιους ξεχωριστούς, και εσύ φαίνεται είσαι ένας από αυτούς». Η Μαρία δυσκολευόταν ακόμα να πιστέψει στα μάτια της και στα αυτιά της. «Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό», συνέχισε η βελόνα, «γιατί θέλω να σου πω κάτι». «Τι?», ήταν το μόνο που κατάφερε να πει η Μαρία. «Γιατί μας έχεις πετάξει εδώ πάνω? Με έχει φάει το σκοτάδι και η υγρασία. Ούτε που το περίμενα πως θα είχα μια τέτοια τύχη. Ποια? Εγώ! Διότι ξέρεις ποια είμαι εγώ». «Ποια?», ρώτησε έκπληκτη Μαρία. «Σου λέει κάτι κοκκινοσκουφίτσα». «Η γνωστή?». «Μάλιστα, η γνωστή. Που την ξεγέλασε ο λύκος. Ε, λοιπόν, με μένα είχε ραφτεί η υπέροχη κόκκινη κάπα της. Μη σου πω για τη Χιονάτη. Το φόρεμα που φορούσα τα τη βρήκε το Πριγκιπόπουλο. Με μένα φτιάχτηκε. Και άλλα πολλά που χρειάζονται μέρες. Μα τι λέω, μήνες για να στα απαριθμίσω». Και η χαρά της μεγάλωσε από την νέα έκπληκτη έκφραση της Μαρίας. «Να ξέρεις», άρχισε να λέει δειλά, «εγώ δεν ξέρω να ράβω. Και παρά την αγάπη που είχα στη γιαγιά μου, σας έβαλα εδώ για να σας φυλάξω, μιας και δεν μπορούσα να σας χρησιμοποιήσω». «Δεν ξέρει να ράβεις», ήταν η σειρά της βελόνας να κοιτάξει τη Μαρία έκπληκτη. Είπε, και ξύνοντας το κεφάλι της, όπως είχε δει να κάνουν πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν σκέφτονται κάτι, συνέχισε. «Λοιπόν, άκου τι θυμήθηκα. Μια βελόνα πλεξίματος που είχε αγοράσει παλιά η γιαγιά σου, μου είχε πει ότι όλες εμείς οι βελόνες ραψίματος, πλεξίματος κτλ. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους ξεχωριστούς ανθρώπους που μας ακούνε». «Δηλαδή πώς?», απόρρισε η Μαρία. «Μόλις μας κρατήσουν στα δάχτυλά τους, μπορούμε να ράψουμε και εμείς για αυτούς». «Δηλαδή», είπε η Μαρία, «θα μπορούσα να φτιάξω οτιδήποτε απλά σκρατώντας, ε?». «Τι να σου πω, δεν το έχω δει ποτέ. Θα μπορούσαμε όμως να δοκιμάσουμε, αρκεί να με πάρεις από εδώ», είπε με ένα γλυκό και ταυτόχρονα απελπισμένο ύφος η βελόνα. «Εντάξει», είπε η Μαρία, και κλείνοντας το παουλάκι με τη διάσημη βελόνα μέσα, το κατέβασε πρώτο και καλύτερο. Και αμέσως το τοποθέτησε δίπλα στο κομωδίνο της κρεβατοκάμαράς της. Στη συνέχεια, κατέβασε το δέντρο και τα στολίδια. Και το βράδυ, μόλις όλοι πήγαν για ύπνο, πήρε το μπαουλάκι και το άνοιξε. Ευτυχώς η βελόνα δεν είχε κοιμηθεί ακόμα. «Ξέρεις», ξεκίνησε η Μαρία, «από εκείνη την ώρα που μου είπες ότι ίσως να μπορέσουμε να ράψουμε μαζί, το σκέφτομαι συνέχεια. Και έλεγα μήπως μπορούσαμε να δοκιμάσουμε τώρα που κοιμούνται όλοι». «Γιατί όχι», απάντησε προθύμα η βελόνα. «Έχεις ένα ύφασμα». «Αυτό κάνει»,
τη ρωτάει, δείχνοντάς της ένα κομμάτι ύφασμα που της είχε αγοράσει κάποια στιγμή η μητέρα της, με σκοπό να κερδίσει ένα τραπεζομάντιλο, αλλά η Μαρία δεν το είχε αξιοποιήσει ποτέ. Βέβαια, λοιπόν, κράτησέ με και σκέψου τι θα ήθελες να φτιάξεις, είπε η Βελόνα. Πράγματι, την πιάνει και αρχίζει να σκέφτεται τι θα ήθελε να φτιάξει. Στη στιγμή, βλέπει να αποτυπώνονται πάνω στο ύφασμα οτιδήποτε σκέφτεται. Λουλούδια, πουλάκια. Εκείνη απλά σκέφτεται και η Βελόνα με απίστευτη ευκολία γλιστρά στο ύφασμα και τα φτιάχνει στη στιγμή. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε Βελόνα. Η Μαρία κοιτάζει εντυπωσιασμένη το αποτέλεσμα. Δεν ήταν και τόσο τρομερό τελικά. Ίσως να μπορούσε και εκείνη να μάθει να κεντάει, να ράβει, να φτιάχνει όμορφα πράγματα. Με τη βοήθεια της καλής μας Βελόνας φυσικά στην αρχή, μα με τον καιρό θα μάθαινε. Μήπως ήταν λάθος της που είχε αποκλείσει κάτι πριν το δοκιμάσει. Βέβαια, θα έπρεπε να καταλάβει, καταβάλει προσπάθεια για να μάθει. Αλλά έτσι δεν γίνεται με όλα τα πράγματα. Για οτιδήποτε θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, πρέπει να προσπαθήσουμε, να ενδιαφερθούμε, να μάθουμε. «Λοιπόν, πώς σου φαίνεται?» ρώτησε η Βελόνα. «Απίστευτο! Και θα μπορούσα να μάθω με αυτόν τον τρόπο?» ρώτησε η Μαρία με πραγματικό ενδιαφέρον. «Και βέβαια, αν το θέλεις, απλά θα μου πεις να κάνω πιο αργά και να σου εξηγώ ό,τι χρειάζεται. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο», απάντησε χαρούμενα η Βελόνα. Έτσι, η Μαρία μαζί με τη διάσημη Βελόνα μας ξεκίνησε το ταξίδι της στον κόσμο του κεντήματος. Και ανακάλυψε ότι σε αυτό το ταξίδι υπήρχαν πολλά όμορφα πράγματα. Από τότε, εκείνη και η Βελόνα έγιναν οι καλύτερες φίλες. Πέρασαν άπειρες ώρες συντροφεύοντας η μία την άλλη και δημιουργώντας. Όσο για τη Βελόνα, δεν ξαναφταρνίστηκε ποτέ, μιας και δεν την έβαλε ποτέ ξανά στο σκοτεινό και υγρό πατάρι. Ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχό μας, ο οποίος μόλις μας έκανε την τιμή και ήρθε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Και θα συνεχίσουμε με δύο τραγούδια. Τη στίβα κι εγώ ένα μαγεμένο.
πουλά τα δυο σου χείλη δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά. Θα πληρώσω όσο όσο να μου κάνουν μία μελανιά. Γεννήθηκε στο εξωτερικό. Μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία είχε ιδιαίτερη κλίση στις τέχνες. Μιλάει 5 γλώσσες, ελληνικά, ρωσικά, γεωργιανά, αγγλικά και ιταλικά. Σπούδασε γραφιστική και αργότερα φωτογραφία και οπτικοακουστικές τέχνες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι λυρικός τενόρος με σπουδές στην μονοδία και το λυρικό θέατρο. Σαν τενόρος έχει βραβευτεί από το Μουσικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μουσικής» Κυψέλη Τρανταλίδη, από τον Μουσικό Σύλλογο «Μαρία Κάλλας»,
από τους Πανελλήνους Μουσικούς Διαγωνισμούς της ΧΟΝ με τον αείμνηστο μαέστρο Στέφανο Λέκα, απέσπασε το πρώτο βραβείο και αριστείο, έχει εμφανίσει σε προσωπικά ρεσιτάλ, συναυλίες και παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συλλογικό συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει παραμύθια, ποιήση και θεατρικούς μονολόγους. Μερικά από τα έργα του έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν σε συλλογικές ανθολογίες από τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, Βεργίνα, Όστρια, Έλευσης και Ιδράνη. Βρίσκονται σε ηλεκτρονικούς ιστότοπους και άλλα. Πρόσφατα βραβεύτηκαν τα χαϊκού του από την Εταιρεία Τεχνών και Επιστημών Κερατσινίου. Διαβάζει σε λογοτεχνικές βραδιές και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θα ακούσουμε από τον ίδιο το παραμύθι του «Ο Σισιφίλ και η Φιλίνα». Το παραμύθι μπορείτε να το βρείτε στο ημερολόγιο που έχουν εκδώσει συλλογικά οι παραμυθάδες μας και βρίσκεται μπροστά στην όμορφη κυρία, τη Σοφία. Ακολουθεί το παραμύθι. Ο Σισιφίλ και η Φιλίνα. Μια φορά και έναν καιρό, κάπου στη μακρινή Ανατολή, ζούσε η πριγκίπισσα Ζεϊνίτ. Ήταν όμορφη και ξεχωριστή. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα την αγαπούσαν πολύ. Η πριγκίπισσα είχε πάντα ένα μονάχα όνειρο. Ήθελε να παντρευτεί. Η μέρα αυτή δεν άργησε και το παλάτι έλαμψε αμέσως από χαρά. Στολισμοί υπέροχοι και γέλια χαράς και ευτυχίας ακούγονταν παντού. Το γλέντι κράτησε έναν ολόκληρο μήνα. Κόσμος που ερχόταν από ξένες χώρες περνούσε κάθε μέρα από το παλάτι για να δώσει ευχές στην πριγκίπισσα και τον αγαπημένο της πρίγκιπα, τον Ζαμούντ. Σαν πέρασε λίγος καιρός, ένα θλιβερό γεγονός ήρθε να ταράξει την ευτυχία του ζευγαριού. Τον βασιλιά και τη βασίλισσα έκλεψε ο κακός ο μάγος, ο Ζενφίρ. Ήταν ερωτευμένος πολύ με τη Ζεϊνίτ, εκείνη όμως ποτέ της δεν τον ήθελε. Έτσι σκοτεινός και μοχθηρός που ήταν, μόνο απέχθεια της προκαλούσε. Εκείνος, παρακολουθώντας τους εορτασμούς του παλατιού, δεν άντεξε να βλέπει την αγαπημένη του Ζεϊνίτ ευτυχισμένη στην αγκαλιά του Ζαμούντ και έτσι αποφάσισε να την εκδικηθεί. Σκέφτηκε πως εάν εχμαλώτιζε τους γονείς της, θα την έκανε πολύ δυστυχισμένη. Έτσι και έγινε. Η Ζεϊνίτ λάτρευε πολύ τους γονείς της. Αμέσως έστειλε άντρες να ψάξουν παντού. Μάταια όμως. Έτσι, μια μέρα πήρε την απόφαση να ψάξει η ίδια μαζί με τον Ζαμούντ. Γύρισαν όλη την Ανατολή, μα δεν έβρισκαν πουθενά το βασιλιά και τη βασίλισσα. Συνέχισαν όμως παρόλα αυτά να ψάχνουν, δεν το έβαζαν κάτω. Κάτι έλεγε στη Ζεϊνίτ πως τα ξαναέβλεπε τους γονείς της. Ήταν μια μυστική φωνή μέσα της. Μια μέρα, καθώς επέστρεφαν από τις μακρινές Ινδίες, στο δρόμο τους βρήκαν έναν παπαγάλο. Ήταν πολύχρωμος και πλουμιστός. Η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας τον ονόμασαν Σισιφίλ και τον πήραν στο παλάτι μαζί τους. Ο Σισιφίλ όμως ήταν μαγεμένος. Μάγια του είχε κάνει ο κακός Ζεμφίρ. Δεν μπορούσε παρά να μιλήσει μόνο μόλις έβρισκε τον αληθινό του έρωτα. Ο παπαγάλος ήξερε που βρίσκονταν οι γονείς της πριγκίπισσας, όμως δεν μπορούσε να τους το πει. Η Ζεϊνίτ κάθε φορά που τάιζε το πουλί, έκλαιγε. Του έλεγε πόσο της λείπουν οι αγαπημένοι της γονείς. Εκείνο όμως στεναχωριόταν ακόμη περισσότερο, γιατί ήξερε πως δεν μπορούσε να τη βοηθήσει παρά μόνον μόλις λύνονταν τα μάγια. Ο καιρός περνούσε και η πριγκίπισσα σκέφτηκε να βρουν μια φίλη για το Σισιφίλ, ώστε να μην είναι μόνος του κάθε φορά που εκείνη και ο Ζαμούν θα φεύγουν μακρινά ταξίδια για να βρουν τους γονείς της. Έτσι λοιπόν αγόρασαν από το μεγάλο παζάρι της Περσίας μια παπαγαλίνα. Την ονόμασαν Φιλίνα. Ο Σισιφίλ μόλις την είδε,
Έτσι κομψή που ήταν, την ερωτεύτηκε σφόδρα. Τα μάγια λύθηκαν στη στιγμή. Ποιος να το περίμενε. Ο Σισιφίλ διηγήθηκε στη Φιλίνα όλη την ιστορία και συμφώνησαν να βοηθήσουν την πριγκίπισσα Ζεϊνίτ και τον πρίγκιπα Ζεμούν. Έτσι τους είπαν την αλήθεια. Η Ζεϊνίτ μόλις άκουσε από τον παπαγάλο Σισιφίλ πως ο κακός μάγος ο Ζεμφύρ κρύβει το βασιλιά και τη βασίλισσα σε έναν από τους πύργους του στην Κίνα, δεν πίστευε στα αυτιά της. Εξοργίστηκε πολύ στην αρχή. Χαρούμενη όμως που πλέον γνώριζε την αλήθεια, φώναξε μια στρατιά από φρουρούς, σέλωσαν τα άλογά τους και φύγαν μπρος για την Κίνα. Μαζί τους ήταν και τα δυο παπαγαλάκια. Το ταξίδι δεν ήταν καθόλου εύκολο και στον δρόμο τους συνάντησαν πολλά εμπόδια. Όμως η δύναμη της αγάπης και της αλήθειας τους οδηγούσε. Όταν πλησίαζαν στο πύργο του Ζεμφύρ, ένας από τους πιστούς υπηρέτες του πήγε αμέσως τρέχοντας να του διηγηθεί πως είδε μια μεγάλη στρατιά να πλησιάζει όταν μάζευε μανιτάρια στο δάσος. Σαν άκουσε αυτά ο κακός ο μάγος, τον κατέλαβε μανία. Έκανε ένα ξόρκι και κοίμησε τους άντρες του ζευγαριού αμέσως. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα υποψιάστηκαν αμέσως πως πίσω από αυτό πρέπει να κρύβεται ο Ζεμφύρ. Χωρίστηκαν με τα παπαγαλάκια και συνέχισαν μόνοι τους προσεκτικά. Μόλις φτάσαν έξω από το πύργο, ο Ζεμούντ φώναξε το Ζεμφύρ. Ο τελευταίος, μόλις τον άκουσε, βγήκε αμέσως έξω. Τότε ο Ζαμούντ έβγαλε το σπαθί του και απείλησε να τον σκοτώσει, εάν δεν τον οδηγούσε στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Ο Ζεμφύρ όμως τους είπε πως ο μόνος τρόπος για να τους οδηγήσει σε αυτούς ήταν να τον παντρευτεί η Ζεϊνίτ. Ακούγοντάς το αυτό, ο πρίγκιπας θύμωσε ακόμη πιο πολύ μαζί του και έχασε την ψυχραιμία του. Τον έπιασε αμέσως δυνατά και την ώρα που ετοιμαζόταν να τον σκοτώσει, ο κακός Ζεμφύρ του είπε πως εάν τον σκότωνε, δεν θα μάθαινε ποτέ που έχει κρυμμένο στο βασιλιά και τη βασίλισσα. Η Ζεϊνίτ άρχισε να κλαίει. Παρακάλεσε τον αγαπημένο της να μην τον σκοτώσει και γνωρίζοντας πως δεν έχει άλλη επιλογή, υποσχέθηκε στον κακό Ζεμφύρ να τον παντρευτεί. Ήθελε να ξαναδεί τους αγαπημένους της γονείς. Τις είχαν λείψει τόσο μα τόσο πολύ. Όταν το άκουσε αυτό ο Ζαμούντ, στεναχωρέθηκε πολύ. Αλλά όμως ήξερε πως ήταν μόνον και μόνο για να βρουν τους γονείς της αγαπημένης του. Τη λάτρευε πολύ και δεν ήθελε να τη βλέπει άλλο δυστυχισμένη και έτσι την άφησε να εκπληρώσει την επιθυμία της υποχρώντας. Η Φιλίνα όμως, δυναμική και έξυπνη, τρύπωσε κρυφά στα πράγματα του μάγου και άρχισε να ψάχνει. Σε λίγο βρήκε ένα ξόρκι και μόλις ετοίμασε το φίλτρο υπό τη βοήθεια του αγαπημένου της Σισιφή, κοίμησε τον κακό μάγο για 300 χρόνια και ξύπνησε αμέσως τους κοιμισμένους φρουρούς της Ζεϊνίτ και του Ζεμούντ. Ο υπηρέτης του Ζεμφύρ φοβήθηκε και τους τα ομολόγησε όλα. Ο πρίγκιπας μαζί με την πριγκίπισσα, τα παπαγαλάκια και τη στρατιά φρουρών τους έσπευσαν αμέσως να πάνε να βρουν τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Μόλις τους βρήκαν, έλαμψαν από χαρά και αγκαλιάστηκαν σφιχτά. Η Φιλίνα φίλησε το Σισιφίλ, ο οποίος δάκρυσε συγκινημένος από την εξυπνάδα και το κατόρθωμα της αγαπημένης του. Σε λίγο τα παπαγαλάκια εξαφανίστηκαν και τη μορφή τους πήραν δύο νεαρά παιδιά. Η Φιλίνα ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, με ωραίο πρόσωπο και ολόχρησες πλεξούδες, και το παλικάρι ήταν ψηλόλιγνος σαν κύκνος και γεμάτος τρυφερότητα στο βλέμμα του. Τους είχε κάνει, βλέπετε, κι αυτούς μάγια, από ό,τι φαίνεται, ο κακός Ζεμφύρ. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, μαζί με τη Ζεϊνίτ και τον Ζαμούντ, ευχαρίστησαν και τους δύο νέους που τους έσωσαν και τους ξαναένωσαν. Τους πρότειναν να ζήσουν όλοι μαζί στο παλάτι τους. Εκείνοι συμφώνησαν αμέσως και έτσι
Σύντομα επέστρεψαν στο λαμπρό βασίλειό τους και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Θα συνεχίσουμε τώρα με κάποια πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια από την αγαπημένη μας Ευδοκία και τον Παντελή.
να περνάει φωτισμένο. Τη ζωή σου θα τρέχει που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της αρή μου που θα σ' ακολουθεί. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την κυρία Νατάσα Θάνο. Η Νατάσα Θάνου, η Δόνα Αμαριλής, όπως είναι το φιλολογικό της όνομα, είναι παιδαγωγός στα ΙΕΚ, συνεχίζεται με ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο Καποδιστριακό με συγκλήρωμα πιστοποιητικού Europass, καθώς και στη φιλοσοφία. Το συγγραφικό έργο της είναι στεφανωμένο με βραβεύσεις στην λογοτεχνία. Τα παραμύθια της υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν και μη, καθώς και σε έντυπη. Τέλος, έχει πολλές συμμετοχές με ποίηματά της σε πολλά ανθολόγια. Εγώ θα σας διαβάσω τώρα ένα παραμύθι της. Το παραμύθι λέγεται «Ο Άγιος Βασίλης και το Ξωτικό». Χριστούγεννα λαμπερά ήρθαν πάλι ξανά και τα καλικατζαράκια σκανταλιές κάνουν με χαρά. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε το Χριστό που ήρθε για μας τον κόσμο αυτό γεννημένο σε μια φάντνη φτωχικιά. Και στο εργαστήριο του Αϊ-Βασίλη όλοι δουλεύουν με χαρά τα δώρα να ετοιμάσουν για την πρωτοχρονιά. Τα παιχνιδάκια χαμογελάνε, με τα ξωτικά τραγουδάνε. Περιμένουν ο Αϊ-Βασίλης να τα πάει στα παιδάκια και μετά μαζί να αρχίσουν παιχνιδάκια. Μα τα καλικατζαράκια ετοιμάζουν απαγωγή τον Άγιο Βασίλη να κλείσουν σε κλουβί. Και πραπ, τον πιάνουνε με πονηριά. Απ' τη ζώνη τον τραβούν γερά και τον κλειδαμπαρώνουν για τα καλά. Ο Αϊ-Βασίλης παραπονιέται, τα παιδάκια συλλογέται, που περιμένουν με χαρά τα δώρα την πρωτοχρονιά. Και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια του τα αμυγδαλωτά. Και τα δάκρυα γίναν ποτάμι φουσκοδαλασιά και στο κύμα ένα ξωτικό του χαμογελά. Και του λέει, να μην λυπάτε πια, αυτός θα τον βοηθήσει χωρίς αντάλλαγμα ούτε ευρώ, αρκεί να σταματήσει το κλάμα το πικρό. Και θα τον βοηθήσει στο λεπτό, τα παιχνίδια να μοιράσει με γρήγορο ρυθμό. Και το κλάμα ο Αϊ-Βασίλης σταματά. Και το ξωτικό της χαράς, η χαρουλίτσα, με μακριά πετά. Και στο εργαστήρι πάει με χαρά, τα δώρα βάζει στη σειρά και κάτω βλέπει ένα γράμμα κλειστό, το παίρνει, το ανοίγει στο λεπτό και διαβάζει. Αγαπητέ μου Αϊ-Βασίλη, δεν θέλω δώρα εγώ, μα μια σύνταγη μαγική να διώξω το κακό, να φύγει μακριά μας, να βρούμε τη χαρά μας. Σκεφτική κάνει την ευχή, ο Χριστός να βοηθήσει γιατί μπορεί. Άλλωστε γι' αυτό ήρθε στη γη, την αγάπη του να μας δείξει τι θαυμαστεί. Και η χαρουλίτσα φεύγει με τα δώρα τα πολλά, που στο έλκυθρο τα βάζει με τη σειρά και στο τέλος με χαρά ξεκινά τα δώρα με χαρά να μοιράζει τα παιδιά. Μα υπάρχουν και παιδάκια παραπονεμένα, οι θλίψεις στα μάτια τους τα θλιμμένα. Δεν θέλουν δωράκια φωτεινά, μα φαγητό για την άδεια τους κοιλιά. Τότε η χαρουλίτσα φωνάζει με μια δυνατή φωνή, «Ελάτε για βοήθεια!» Και τρέξαν όλα τα ξωτικά της αγάπης. «Τι έγινε?» ρωτάνε. «Θέλω να πάτε να φέρετε φαγητά, καλούδια και γλυκά». Χωρίστηκαν τα ξωτικά και πήγαιναν στα μαγαζιά
ζητώντας από τους ανθρώπους που είχαν ζεστή καρδιά και μαζέψανε πάρα πολλά να ταΐσουν όλα τα πεινασμένα τα παιδιά. Και τότε όλη η γη φωτίστηκε, με αγάπη και χαρά στολίστηκε. Όλα τα παιδιά, με χαμόγελα φωτεινά. Γιατί Χριστούγεννα, όπως μας έδειξε ο Χριστός παιδιά, είναι αγάπη, ευλογία, χαρά, ζεστασιά. Κανένας δεν μην πεινά. Και πετώντας, τα ξωτικά της αγάπης γυρίζουν και η χαρουλίτσα τους λέει, πάμε από εδώ, στον Μπουντρούμι το σκοτεινό, έχουμε κι άλλη μια δουλειά που θα σας φέρει μεγάλη χαρά όταν δείτε τα μάτια του τα φωτεινά. Τα ξωτικά της αγάπης συμφωνούν με μια φωνή και βέβαια είμαστε τα ξωτικά της αγάπης. Πετώντας, χαρά τραγουδούσαν. Τα ξωτικά που χαρά χαρίζουμε, την χαρά δωράκια δωρίζουμε, τη λύπη διώχνουμε μακριά, πάντα με ματάκια φωτεινά, γιατί η αγάπη είναι το φως μας, το φοβάται ο εχθρός μας. Η χαρουλίτσα χαιρότανε κι αυτή και σφύριζε γελαστή. Το τραγούδι με χαρά συνόδευε. Και να, φάνηκαν τα χιόνια τα πολλά. Από εδώ ελάτε αγαπημένα μου ξωτικά. Χαμηλώστε τα φτερά σας, λεπτύνετε την κοιλιά σας, να περάσετε από την κλειδαρότρυπα και με την αγάπη σας ενωμένη να δώσετε χαρά, γιατί ο καλός μας αγωνιά. Μα ποιος είναι αυτός? Ελάτε, μην αργείτε, μην χρονοτριβείτε. Και φρούσε ένα λεπτό, είναι δίπλα στον Άι Βασίλη, το γνωστό. Και με αγάπη όλοι μαζί τον λύνουν στη στιγμή, ο Άι Βασίλης χαμογελάει, το φως του σκορπάει, μα η πόρτα πρέπει να ανοιχτεί. Πάω εγώ να βρω το κλειδί, λέει η χαρουλίτσα γελαστή. Μα τα ξωτικά την δύναμη της αγάπης ενώνουν και την πόρτα ξεκλειδώνουν και όλοι μαζί τον Άι Βασίλη συνοδεύουν. Στην οικία του πηγαίνουν, χτυπάνε το κουδούνι και ανοίγει η βασιλιάδα, η γυναίκα του, με ένα χαμόγελο φωτεινό που φωτίζει όλο το σπιτικό. Μπαίνουν όλοι μέσα με χαρά και στο τραπέζι αγάπης κάθονται όλοι μαζί. Και η αποτόφηση νάδα από βύσσινο γλυκό που έχει την αγάπη να χαμογελά στον αφρό του το ζεστό. Και για γλυκό μετά το κέικ που είχε στολίδι τη χαρά. Και σηκώνονται από το τραπέζι και χορεύουν ευτυχισμένοι γιατί η γη έχει χαμόγελα χαράς από την αγάπη της προσφοράς. Και το χορό ξεκινάνε, την αγάπη έχουν μπροστά και δίπλα τη χαρά και χορεύουν. Ο χορός δεν σταματά με φως την καρδιά. Να είσαι καλά, Νατάσα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίσουμε πάλι με δύο πολύ όμορφα τραγούδια. Ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Se io muoio, da partigiano, che mi sento. Sui montagne, oh bella ciao, bella ciao, 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 bella mia, la sui montagne, che mi tenta di meglio. Tu vicini, passeranno, oh bella ciao, bella ciao. Thank you.
διάθεση το πράγμα, γιατί... Φράγκου είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας για ιδιώτες και εταιρείες. Είναι βραβευμένη συγγραφέας, ποιήτρια, μέλος και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας, είναι μέλος του IV, συντονίστρια της βιωματικής παιδικής λέσχης ανάγνωσης, επί σειρά ετών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας. Συντονίστρια σε πολλές ομάδες φιλαναγνωσίας, σε σχολεία και ιδρύματα. Διαχειρίστρια της διαδικτυακής ομάδας φιλαναγνωσίας Biblophiles, όπου προωθείται η φιλαναγνωσία μέσω του έργου των συγγραφέων με αναρτήσεις, ηχητικά αποσπάσματα και κριτικές κλπ. Περισσότερες από 300 βιβλιοπαρουσιάσεις και ομιλίες για την αξία της φιλαναγνωσίας σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθεί η κυρία Ζωή Φράγκου, θα διαβάσει η ίδια
ένα παραμύθι. Τα παραμύθια της βρίσκονται σε όλα τα βιβλιοπωλεία, στις εκθέσεις «Ο Σελώτος» και μπορείτε να τα παραγγείλετε από την ίδια στην σελίδα της στο Facebook «Ζωή Φράγκου». Καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και συμμετοχή. Πολύ όμορφο απόγευμα, έτσι χαλαρώσαμε λίγο όλοι. Θα σας διαβάσω μία ιστοριούλα από το βιβλίο μου «Μαύρες γάτες, άσπρες κότες». Είναι για λίγο μεγαλύτερα παιδιά, συγγνώμη αν σε κάποιους είμαι λίγο γυρισμένη τώρα και δεν με ακούτε καλά. Η ηρωίδα του βιβλίου είναι η Σμήνη, είναι ένα 12χρονο, 13χρονο κορίτσι, η οποία αφηγείται κάποια περιστατικά της γεγονότα, διάφορες μνήμες, θύμησες της καθημερινότητάς της. Διάλεξα να σας διαβάσω τη χριστουγεννιάτικη ιστορία, πώς είχε περάσει κάποια Χριστούγεννα. Θα σας δώσω μόνο δύο στοιχεία, ότι η μαμά της είναι δικηγόρος και ο μπαμπάς της ναυτικός, γιατί έχει σημασία για να καταλάβετε την ιστορία που θα ακουστεί. Και σημαντικό μέλος της οικογένειάς της είναι και ο παππούς της, ο οποίος είναι άρρωστος, κάποιες φορές δεν έχει έτσι πολύ καλή επαφή με την πραγματικότητα. Αυτά μόνο πληροφοριακά για να καταλάβετε την ιστοριούλα. Ωραία. Όταν σκέφτομαι τα Χριστούγεννα, το μυαλό μου φωτίζεται από χιλιάδες φωτεινά λαμπάκια. Ο μπαμπάς καταλαμβάνεται από μανία στολισμού των πάντων. Δεν την κλειτώνει ούτε το σκυλόσπιτο της Ρόζας. Η μαμά γκρινιάζει αδιάκοπα, γιατί φοβάται πιθανό βραχυκύκλωμα. Και ο Νικόλας δίνει ρεσιτάλ περιβαλλοντικής ευαισθησίας. «Μην έχετε τα φώτα αναμένα συνέχεια, είστε σπάταλοι. Σκοτώνετε το περιβάλλον». Φοβάμαι πως απλά βαριέται να βοηθήσει. Ο παππούς, παραδόξως τα Χριστούγεννα, είναι χαμογελαστός και ήρεμος. Η μαμά είπε πως η γιορτή αυτή ήταν η αγαπημένη της γιαγιάς. Πάντοτε, παραμονή Χριστουγέννων, οι γονείς μου, ο παππούς σου και η γιαγιά δηλαδή, μαζί με μένα φυσικά, φορούσαμε τα καλά μας ρούχα και πηγαίναμε σε ένα όμορφο ξενοδοχείο για το ρεβεγιόν. Αφού επιστρέφαμε, ανοίγαμε με ανυπομονησία τα δώρα μας κάτω από το μαγικό μας δεδράκι. Η μαμά, όταν άρχιζε να διηγείται ιστορίες, ήταν η καλύτερη. Ταυτόχρονα, ετοίμαζε τη γαλοπούλα για να ψηθεί. Το καλύτερο όμως ήταν η νοσταλγία που πλημμύριζε τα μάτια της. Τη φανταζόμουν να δικηγορεί μπροστά στους δικαστές με πάθος, βομβαρδίζοντάς τους με καταιγισμό λέξεων, ετοιμάζοντας ταυτόχρονα για ψήσιμο μια χαλοπούλα. Η σκέψη έγινε κιόλας εικόνα στα μάτια μου και στην ιδέα αυτή έσκασα στα γέλια. Δεν μπορούσε να με σταματήσει τίποτα, ούτε το αυστηρό βλέμμα της μαμάς. Καημένη μαμά, ταλέπορη γαλοπούλα. Στην πόρτα εμφανίστηκε τρέχοντας ο μπαμπάς. «Επιστρέφω αμέσως. Έχω κάτι σημαντικό». Απορρίσαμε όλοι και βαλθήκαμε να κάνουμε κάθε λογής πιθανό σενάριο, κοιτάζοντας διερευνητικά ο ένας τον άλλο. Η μαμά τον Νικόλα, ο Νικόλας τη Ρόζα, ξέρετε τη σκυλίτσα μας με τα ανθρώπινα όνειρα, και η Ρόζα τον παππού. Ο παππούς απόψε έμοιαζε αληθινός πρίγκιπας μέσα στο σκούρο ριγέ κοστούμι του, με τη γραβάτα στο χρώμα του ουρανού. Ξαφνικά, το πρόσωπό του συσπάστηκε από δυσφορία. «Μαγδαληνή, το κουστούμι μου το έφαγε ο σκόρος». «Παππούλη, τι λες», πετάχτηκα. «Ναι, σου λέω, οι γάτες δεν έφαγαν το σκόρο». «Ήμαρτον, παππού, σταμάτα», είπε ο Νικόλας. «Μα ναι, σας λέω, ο σκόρος έφαγε τις γάτες». Η μαμά παρακολουθούσε τη γαλοπούλα καθώς ψινόταν και στοϊκά συμπλήρωσε. «Πατέρα, τα χάπια σου, νομίζω, δεν τα πήρες το πρωί». «Κάποιος να φάει τις γάτες, τις κότες και το σκόρο», συμπλήρωσε με απελπισία ο αδελφός μου. Κοίταξα με συμπόνια τον Νικόλα και σηκώθηκα, έτοιμη να του δώσω μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά. «Μαμά, μπορεί να έρθει αύριο η Φρόσο να φάμε μαζί». Τα μάτια μου έγιναν δύο μαυριδερές κουμπότρυπες. Πού τη θυμήθηκε τώρα αυτή? Όταν έρχεται στο σπίτι, όλοι ασχολούνται με εκείνη. «Δεν έχει σπίτι», φώναξα σιωπηλά. Ο ήχος όμως έσβησε στο λαιμό μου. Η πόρτα άνοιξε και όλοι στραφήκαμε πάνω της. «Ήρθαμε», φώναξε χαρούμενο ο μπαμπάς. «Μα ποιοι ήρθανε?»
Εγώ μόνο τον μπαμπά βλέπω. Ξάφνου εμφανίστηκε πίσω του ένα κεφάλι και μετά κι άλλο κι άλλο. Σκυφτά, σιωπηλά κεφάλια, με σγουρά, μαύρα μαλλιά. Να σας συστήσω. Οι φίλοι μας είναι από την Ιγυρία. Ήρθαν στην Ελλάδα για μια καλύτερη τύχη. Μόνο που δεν είχαν αρκετά χρήματα για το ταξίδι. Οπότε, μαντέψτε τι έκαναν. Τρύπωσαν στο αμπάρι του πλοίου. Εκείνη μόλις τη στιγμή παρατήρησα πως στο τραπέζι υπήρχαν 3 επιπλέον σερβίτσια. Πονηρούλα μαμά. Ήξερε από πριν για τους καλεσμένους μας. Ο μπαμπάς ξεκίνησε την προσευχή. Κύριε, σήμερα που γεννιέσαι, γένια και την ελπίδα ξανά στον κόσμο μας και φώτισέ τον απ' άκρη σ' άκρη. Σε ευχαριστούμε για όλα τα καλά στο τραπέζι μας και σε παρακαλούμε να μας έχεις γερούς και να στηρίξεις τους καλεσμένους μας σε κάθε τους βήμα. Αχ, πατερούλη μου, τι καλός που είσαι. Μετρούσαμε τα μάτια τα δώρα κάτω από το δεντράκι μας και διαπίστωσα πως ήταν επίσης 3 παραπάνω. Φούσκωσα από περηφάνεια για τους γονείς μου. Αυτό ήταν το ωραιότερο δώρο Χριστουγέννων που πήρα ποτέ. Ζεστή καρδιά, πασπαλισμένη, με μπόλικη αγάπη και αστραφτερά χρυσά χαμόγελα. Οι καλεσμένες μας συνέχισαν να έχουν τα κεφάλια σκυφτά. Τα πρόσωπά τους ήταν όμως τόσο λαμπερά. Ιστερόγραφο. Η γεμιστή γαλοπούλα που έψηνε η μαμά από το πρωί τελικά δεν φαγώθηκε γιατί πολύ απλά δεν ήταν έτοιμη. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά η μαμά δεν άνοιξε καν το φούρνο. Ξεχάστηκε. Φυσικά δεν μοίραμε μυστική. Η μαμά μαγείρεψε γρήγορα μια γευστικότατη καροτόσουπα και ένα ζουμερό χοιρινό μεσέλινο. Ελληνικά έθιμα, παιδιά. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Και με αυτό το τελευταίο παραμύθι, η παρουσίαση των παραμυθιών των φίλων μας έφτασε στο τέλος της. Τώρα θα κάνουμε μία κλήρωση, να δούμε ποιος θα πάρει τα παραμύθια που έχουμε προς κλήρωση. Έχετε πάρει όλοι από ένα λαχνό. Όχι. Ποιος θα τραβήξει τους λαχνούς? Όχι, όχι, το κοριτσάκι εδώ πέρα. Ο Δήμαρχος την επόμενη φορά. Μπορούμε να τον αφήσουμε. Πόσο έχουμε? Έχουμε λοιπόν μέχρι το 40. Πες μου, τι πώς το κάνουμε, να βρούμε μέρα στην τύχη. Όχι, δεν υπάρχουν, να τα τραβήξουμε. Να τα ανακατέψουμε. Πού είναι, πώς θα ανακατέψουμε. Είναι στιγμή παρεστέχνης αυτό, δεν το έχουμε. Απλά είμαστε να μοιράσουμε δωρεάν βιβλία μας. Ναι, ναι, ναι. Βοηθήστε μας λίγο για να... Μισά-μισά. Μισά-μισά. Πάνω από 7 δεν μπορούν να κοπούνε. Είναι 6 βιβλία. Είναι 6 βιβλία. Φέρτε. Ακούμπησε τα εδώ πάνω, να τα κατάψουμε μία. Βιβλιαράκι από πίσω. Μπράβο σας. Χριστίνα μας, Χριστίνα μας. Ωραία, από εδώ πάνε σε ένα βιβλιαράκι. Πάμε. 23. Εμείς είμαστε αυτοί. Μπράβο, τη χερούλα. Είναι η χαρά του παιδιού, ναι. Έχει τη στιγμή, θα τα σας όλα, γιατί μας ξέρει από μικρές και την ξέρουμε και την αγαπάμε. Πώς είναι το όνομά σου, αγάπη μου? Σίλια. Σίλια, μπράβο Σίλια. Τα συγχαρητήρια μου. Έλα αγάπη μου, πάρε άλλο ένα. Πώς έχουμε ακόμα?
4. Τέσσερα. Το τέσσερα. Ωραία. Μπράβο, Λεσκία, πήγαινε. Υπάρχει άλλο ένα. Ωραία, συνεχίζουμε. Στήλια. Όχι, ένα είναι της Χριστίνας. Και ένα είναι αυτό, το τελευταίο αυτό. Το τελευταίο. Ένα ακόμα, ναι. Δεκαέξι. Συνεχίζουμε τώρα με μερικά τραγούδια και με αυτά θα κλείσει και η απόψινη βραδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάθηκε η γεύση από το φιλί σου, το κοφτό μου.
κι εγώ τους λέω πως νιώθω σαν μια σκιά, σαν μια φιγούρα στην ομίχλη που βρούμες περνούν, σαν το καπνό που ο αέρας τον εσκορπά. Κάτι βράδια ζωντανεύει αυτή η σκιά, γίνεται σώμα, μάτια, χείλη, μα και καρδιά. Με αγκαλιάζει και με παίρνει όπως παλιά, τότε που είμαστε δυο φλόγες μες στη φωτιά. Μα κάτι βράδια ζωντανεύει αυτή η σκιά, γίνεται σώμα, μάτια, χείλη, μα και καρδιά. Με αγκαλιάζει και με παίρνει. Τότε που είμαστε δυο φλόγες μες στη φωτιά. Αν με ρωτήσεις τι έχει μείνει απ' το παλιό, θα πω πως τώρα πια σε βλέπω σαν μια σκιά. Το κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη να σας απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Γεια σας και από μένα, να σας πω καλά. Καλή χρονιά. Με υγεία, αισιοδοξία, χαμόγελο σε πείσμα των καιρών. Σε όλους εσάς θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, εγώ. Γιατί ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο μπαμπάς μου, η μητέρα μου μου διαβάσανε ατελείωτα και πάρα πολλά παράμυθια. Να σας έχει ο Θεός καλά και μάλιστα σκέφτομαι αν δεν υπήρχατε εσείς πώς θα ήταν η ζωή μου. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2023 να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, όπως είπαμε, χαμόγελο σε πείσμα των καιρών. Και εμείς εδώ στην πόλη, όπως ξέρετε, έτσι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί. Χωρίς διαχωρισμούς, διακρίσεις, διαιρέσεις, ενώνουμε τις ευαισθησίες μας και προχωράμε τα όνειρά μας για μια πόλη ακόμα καλύτερη, όχι για μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Για τα παιδιά για τα οποία και εσείς γράφετε τα παραμύθια. Βέβαια, όχι μόνο για παιδιά, για παραμύθια. Επειδή και τώρα πολλές φορές, έτσι κουρασμένος από τη δουλειά της ημέρας, μπορεί το βράδυ έτσι να πάρω ένα παραμύθι και να αρχίσω να το διαβάζω. Να είστε καλά. Και εσείς, αγαπημένοι μου, το 2023 ο καθένας από εσάς εύχομαι υγεία στην οικογένειά σας και μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα είναι κάθε βράδυ να κλείνει η πόρτα και να είναι όλη η οικογένεια μέσα στο σπίτι. Αυτό σας εύχομαι. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με λίγη μουσική. Γεια σου, παρά σου, παιδιά,
ever since you went away, all alone, with just the beat of my heart. People on and on and on of his heart, just the lonely beating of my heart. Love was the love. Και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και ανοιχτωθήκαμε, σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου, σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χέρια σου. Thank you.
φορά θα πούμε ένα τελευταίο τραγούδι, το οποίο θέλουμε να είμαστε ανεβασμένοι, πάντα θέλουμε να είμαστε ανεβασμένοι. Πάμε, μαέστρο. Και όλο τον κόσμο. Μπράβο στους αναγνώστες των παραμυθιών. Να είστε πάντα καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έτοιμοι. Ναι, χωράτε. Λοιπόν, έτοιμοι.